Οι νέοι άνθρωποι σκοτώθηκαν σε τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε μισή ώρα μετά τα μεσάνυχτα στου ζωγράφου. Το όχημα στο οποίο επέβαιναν ανετράπη και λίγη ώρα μετά ο οδηγό και συνοδηγό απεγκλωβίστηκαν νεκροί. Ο Σπύρος Λευδιώτη βρίσκεται στο σημείο και θα μα ενημερώσει, Σπύρο. Γιώργο, το τροχαίο δυστύχημα έγινε στην λεωφόρο, στη λεωφόρο Δήμου Κατεχάκη, στο ρεύμα που οδηγεί προ τη διασταύρωση με την λεωφόρο Μεσογείων. Σε αυτό το σημείο, λοιπόν, μισή ώρα μετά τα μεσάνυχτα, χάθηκε ο έλεγχο του οχήματο, το οποίο είχε αναπτύξει αυξημένη ταχύτητα. Εκείνη τη στιγμή το αυτοκίνητο ανέβηκε πάνω στο πεζοδρόμιο και συνέχεια κατέληξε πάνω στα προστατευτικά κυκλιδώματα. Ε, Αμέσω μετά, διερχόμενοι οδηγοί πήραν τηλέφωνο στο 100 αλλά και στο ΕΚΑΠ, έφτασαν αστυνομικοί, έφτασαν και διασώστε, κρίθηκε και το πυροσβεστικό σώμα. Πήγαν στο σημείο οκτώ πυροσβέστε, οι οποίοι λίγη ώρα μετά απεγκλώβησαν νεκρού στου δύο επιβάτε. Πρόκειται για έναν 27χρονο και για μία 23χρονη. Πλέον έχει ξεκινήσει μια διαδικασία ερευνών από την τροχία τροχέα για τα ακριβή αίτια κατά από τα οποία σημειώθηκε η τραγωδία. Θεωρούν οι αστυνομικοί ότι το αυτοκίνητο το συγκεκριμένο είχε αναπτύξει αυξημένη ταχύτητα. Είναι μια στροφή σε αυτό εκεί το σημείο. Εκεί χάθηκε ο έλεγχος με αποτέλεσμα το όχημα να πέσει στα κάγκελα και στη συνέχεια να ανατραπεί. Παράλληλα, θα προσπαθήσουν να βρουν οι αστυνομικοί και καταθέσει από διερχόμενου οδηγού. Ήταν περασμένη ώρα, ήταν 12 και σε μια προσπάθεια να έχουν και καταθέσει ώστε να διαπιστώσουν και να είναι βέβαιοι τι ακριβώ συνέβη τα μοιραία, τα δραματικά αυτά δευτερόλεπτα και είχαμε ω επακόλουθο την τραγωδία, Γιώργο. Σπύρο, να σα ευχαριστήσουμε για το ρεπορτάζ.